Κοντά μου είναι η Ελευθερία Ψηλάκη, προϊσταμένη του ειδικού νηπιαγωγείου Νάξου. Μιλάμε για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Η πρώτη ερώτηση μας έχει έρθει τώρα από την ΙΟ. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε εάν ένα μικρό παιδί πάσχει από κάποιο σύνδρομο, όπως π.χ. το σύνδρομο του Ρετ, φαίνεται από τα πρώτα στάδια στο νηπιαγωγείο? Ρωτάει η Ελευθερία. Πριν σου απαντήσω, θέλω να πω ένα καλό μεσημέρι στα παιδάκια μας τώρα στο σχολικό και στον οδηγό του Βασίλη που κατεβαίνουν τώρα να πάνε τα πάει σπίτι και μας ακούνε. Α, καλημέρα. Είναι και η φίλη μου η Εφρεμία μέσα. Φυσικά είναι και η Εφρεμία μέσα, σου έχει μείνει αξέχαστη από πέρσι. Λοιπόν. Να σου απαντήσω. Η έγκαιρη αναγνώριση τυχόν δυσλειτουργικών συμπεριφορών ή δυσκολιών στη μάθηση κινητοποιεί τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, όπως είπαμε και πριν, στα πρώτα έτη φοίτησης του παιδιού στο σχολείο, στον νηπιαγωγείο. Εκεί λοιπόν οι εκπαιδευτικοί μαζί με τους γονείς προβαίνουν στις κατάλληλες ενέργειες ώστε ανάλογα με την περίσταση να δοθεί και η αντίστοιχη παρέμβαση, κατάλληλη παρέμβαση στο παιδί. Αυτό ισχύει για το σύνδρομο Ρετ, ισχύει για όλα τα σύνδρομα και για όλα γενικότερα τις αναπηρίες. Ωραία, μιλήσαμε πριν για το ειδικό νηπιαγωγείο. Αν μας πεις και λίγα λόγια, παράλληλη στήριξη τμήμα ένταξης. Ναι, θα σου πω δύο λογάκια. Τα τμήματα ένταξης, ο στόχος τους είναι η συνεκπαίδευση των παιδιών και η συμπερίληψή τους στο κοινωνικό σύνολο, στην σχολική ζωή ενός γενικού νηπιαγωγείου, ενός γενικού δημοτικού σχολείου. Εκεί η εκπαιδευτική, ο εκπαιδευτικός της γενικής τάξης και η εκπαιδευτικός της ειδικής αγωγής συνεργάζονται ισότιμα, αρμονικά, για την σωστή και ομαλή λειτουργία του τμήματος γενικώς και του τμήματος ένταξης. Αυτό το τμήμα ένταξης είναι μέσα σε μια γενική τάξη. Δηλαδή σε αυτή την τάξη υπάρχουν τα παιδιά, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και μαθαίνουν, συνυπάρχουν, μπράβο. Το ένα βοηθάει αυτό, το άλλο. Αυτό. Παράλληλη στήριξη. Και η παράλληλη στήριξη είναι όταν ένα παιδί χρειάζεται ιδιαίτερη βοήθεια, όπου η εκπαιδευτικός της ειδικής αγωγής είναι με αυτό το παιδί αποκλειστικά και μόνο μέσα στην γενική τάξη και ακολουθείται το πρόγραμμα που ακολουθούν και τα υπόλοιπα παιδιά. Απλά με βοήθεια. Στην ουσία παράλληλα. Είναι δύο δασκάλες μέσα στην τάξη. Ναι. Και ασχολείται μόνο μία με το... Ναι. Και κάνουν πάλι μαζί δραστηριότητες, λίγο πιο διαφοροποιημένες, εάν χρειαστεί. Αυτό υπάρχει επειδή δεν υπάρχει κάποιος λόγος να έρθει στο ειδικό νηπιαγωγείο. Ναι. Το παιδί αυτό ίσως είναι πιο εκπαιδεύσιμο, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στη λειτουργία ενός γενικού σχολείου. Οπότε με μια παράλληλη στήριξη βοηθιέται περισσότερο. Μπορεί κάποιος γονείς να πει ότι το παιδί μου δεν θέλω να πάει στο ειδικό νηπιαγωγείο και να απαιτήσει την παράλληλη στήριξη. Ναι, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι οι γνωματεύσεις που βγαίνουν από τα ΚΕΔΗ, για παράδειγμα, μπορεί να βγει μια γνωμάτευση σε ένα παιδί για να φοιτήσει στο ειδικό νηπιαγωγείο. Από εκεί και πέρα ο γονιός είναι ελεύθερος να στείλει το παιδί του όπου εκείνος πιστεύει ότι είναι καλύτερο. Ο νόμος εδώ λίγο υπάρχει, δηλαδή στο νόμο ένα κενό. Δηλαδή ναι μεν, οι γνωματεύσεις βγαίνουν, είναι αυτές. Όμως οι γονείς από εκεί και πέρα κάνουν ό,τι αυτοί νομίζουν καλύτερο για το παιδί τους. Είναι στην επιλογή τους. Είναι στην επιλογή τους. Βέβαια, αυτό μπορεί να έχει και επιπτώσεις, έτσι. Γιατί τα ΚΕΔΗ, όπως είπαμε και πριν, υπάρχει μια ομάδα στελεχωμένη από επιστήμονες που εξετάζουν το παιδί, οπότε είναι συγκεκριμένες οι γνωματεύσεις, είναι σωστές οι γνωματεύσεις. Τώρα που πάμε για τους γονείς, υπάρχει γενικότερα άρνηση στο οικογενειακό περιβάλλον να δεχτεί τη διαφορετικότητα ή μάλλον αυτό που εμείς θεωρούμε διαφορετικό? Ναι, σίγουρα. Όλοι οι γονείς γενικά
όλοι οι γονείς δεν αντιμετωπίζουν σίγουρα με τον ίδιο τρόπο τις καταστάσεις και ούτε τις βιώνουν με τον ίδιο τρόπο. Όταν έρχεται η ώρα της γνωμάτευσης, της διάγνωσης και την παίρνουν οι γονείς στα χέρια τους, είναι μια περίοδος γενικά δύσκολη, κυρίως για τους γονείς αλλά και για την ευρύτερη οικογένεια. Και όταν εννοούμε ευρύτερη οικογένεια, εννοούμε τα αδέρφια που ίσως ζουν στο ίδιο σπίτι, τους παππούδες και γενικότερα το κοινωνικό περίγυρο της οικογένειας. Το συγγενικό και οικογενειακό περίγυρο, ναι. Όταν τώρα... Ναι. Έχουμε την είσοδο ενός νέου μέλους στην οικογένεια, το οποίο είναι άτομο με ειδικές ανάγκες. Υπάρχουν κάποια στάδια, κάποιοι που περνάνε η οικογένεια, οι γονείς, όπως είναι θυμός, άρνηση. Ναι, βέβαια. Οι γονείς, σου είπα, όχι όλοι, γιατί ο καθένας το αντιμετωπίζει διαφορετικά, αλλά υπάρχουν κάποια στάδια που οι γονείς περνάνε, και εδώ ανοίγω μία παρένθεση να σου πω ότι καλό θα ήταν εκείνη την περίοδο οι γονείς να έρθουν σε επικοινωνία με κάποιον ειδικό ψυχολόγο, ώστε και αυτοί να βοηθηθούν, ώστε να αντιμετωπίσουν σωστά το πρόβλημα αυτό. Περνάνε φυσικά, περνάνε από σοκ, περνάνε από το στάδιο της άρνησης. Άρνηση κυρίως, να το συνδέσω και με το προηγούμενο, άρνηση κυρίως της γνωμάτευσης που έχουν στα χέρια τους. Άρνηση γενικά της πραγματικότητας της νέας. Θυμό, είναι το κλασικό αυτό που λέμε «γιατί σε μένα». Το λέμε και εμείς καμιά φορά όταν κάτι μας συμβαίνει. Άγχος γιατί καμιά φορά αγχώνονται για το πώς θα το αντιμετωπίσουν αυτό το νέο που ήρθε στη ζωή τους και ποιο θα είναι το μέλλον του παιδιού. Κλείνοντας τον εαυτό τους, αλλά να σου πω κάτι, Μάρια, ότι όλα αυτά τα στάδια, όλα αυτά τα αρνητικά αν θες συναισθήματα που καμιά φορά νιώθουν οι γονείς, έχουν σαν κύριο στόχο έναν, την αποδοχή. Και όταν λέμε αποδοχή, εννοούμε την αποδοχή αυτού του νέου που συνέβη στη ζωή τους, ώστε και αυτοί με τη βοήθεια των ειδικών, των εκπαιδευτικών, να βρουν την κατάλληλη στήριξη για το παιδί τους. Στην ουσία, όταν περάσουν όλα αυτά τα στάδια οι γονείς, η οικογένεια, άρνηση, θυμό, απογοήτευση, όλα αυτά, όταν τα περάσει και φτάσουμε στην αποδοχή, σημαίνει ότι αυτό το νέο μέλος στην οικογένεια θα μεγαλώσει και καλά. Βέβαια, γιατί οι γονείς θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά ώστε το παιδί τους να έχει την κατάλληλη στήριξη, τους κατάλληλους εκπαιδευτικούς δίπλα του, ώστε να γίνει κατάλληλη παρέμβαση ανάλογα με την περίσταση. Εσύ τώρα έχεις συναντήσει περιστατικά στα οποία οι οικογένειες είχαν άρνηση να το αποδεχθούν, δηλαδή σε σημείο να πήχει να γίνουν και επιθετικοί απέναντί σας, ότι δεν κάνετε και καλά τη δουλειά σας? Ναι, αυτό έχει συμβεί, δεν είναι ο κανόνας, είναι η εξαίρεση. Είναι λογικό όμως να συμβαίνει αυτό κάποιες φορές. Όμως είναι καλό οι γονείς να καταλαβαίνουν έγκαιρα, ώστε να παραχθεί στο παιδί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η κατάλληλη βοήθεια. Γιατί όσο πιο γρήγορα γίνει, τόσο πιο καλά αποτελέσματα θα έχει για το ίδιο το παιδί. Καλά αποτελέσματα εννοείς, ας πούμε, εμένα τώρα τι μου έρχεται στο μυαλό, ότι αν το αποδεχτούν νωρίς και είναι ένα παιδί με κινητικά προβλήματα, το οποίο είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο, και εσείς διακρίνετε ότι υπάρχει προοπτική εξέλιξη στο να περπατήσει αυτό το παιδί, αν δεν βοηθήσει η οικογένεια μπορεί να μείνει για πάντα καθυλωμένο στο αναπηρικό. Η οικογένεια μπορεί μέσα από φυσικοθεραπείες που μπορεί να κάνει, μπορεί να βοηθήσουν το παιδί ίσως να γίνει λίγο πιο αυτόνομο. Άτομα με ειδικές ανάγκες, άνθρωποι φτιαγμένοι από τον ίδιο Θεό, που για τους περισσότερους έχουν διαφορές, αλλά γενικότερα διαφορά δεν υπάρχει, είμαστε όλοι ψυχές. Ελευθερία, η πολιτεία τώρα είναι δίπλα σας σε όλο αυτό ή είναι ένας απλός θεατής? Η πολιτεία τα τελευταία χρόνια μπορώ να πω ότι έχει δώσει βάση στην ειδική αγωγή, έχει βοηθήσει την ειδική αγωγή. Υπάρχουν προγράμματα ΕΣΠΑ τα τελευταία χρόνια όπου προσλαμβάνονται
αναπληρωτές μέσω αυτών. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που και μέσω αυτού επίσης προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί. Όμως θα ήθελα λίγο να σου εκφράσω το παράπονό μου, να σου πω ότι για τα παιδιά αυτά καλό είναι οι εκπαιδευτικοί κάθε χρόνο να μην αλλάζουν, να μην πηγαίνει ένας καινούριος αναπληρωτής στις σχολικές τάξεις. Είναι δύσκολο για τα παιδιά αυτά να γνωρίζουν πάλι το καινούριο, κάθε χρόνο κάτι καινούριο. Είναι καλό να υπάρχει μια σταθερότητα, ένα πρόσωπο αναφοράς. Οπότε είναι σωστό και καλό, καλύτερο μάλλον, η πολιτεία να κάνει μόνιμους διορισμούς στην ειδική αγωγή, όπως εξάλλου έχει εξαγγείλει. Να κάνω μια παρένθεση. Ναι. Εσύ τώρα είσαι στον Άγιο, θα λέω, τα τελευταία... Από το 2011 με μία διακοπή. Από το 2011. Λοιπόν, εσύ τώρα, δηλαδή εάν έχεις κάνει κάποια πρόοδο με τα παιδιά, εάν φύγεις και έρθει ένα νέο πρόσωπο, υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσουν πάλι από το μηδέν τα παιδιά αυτά? Υπάρχει περίπτωση. Η καινούργια δασκάλα που μπορεί να έρθει θα δει τις δικές μου αξιολογήσεις, θα δει τι έχω κάνει εγώ τη χρονιά που πέρασε, όμως και αυτή πρέπει να κάνει την παρατήρησή της στα παιδιά, πρέπει να φτιάξει και αυτή το δικό της πρόγραμμα, άρα μπορεί ναι να ξεκινήσει και αυτή από την αρχή. Κατά τη γνώμη σου, ένας εκπαιδευτικός στο ειδικό σχολείο, για να ξεκινήσει να έχει μια εξέλιξη με τα παιδιά, πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να περάσει έτσι ώστε να τον γνωρίσουν και να καταλάβουν ότι είναι ο άνθρωπός μας, είναι αυτός που θα περνάμε αυτές τις 5-6 ώρες τη μέρα μαζί? Περίπου ένα μήνα χρειάζεται. Περίπου ένα μήνα είναι το στάδιο προσαρμογής των παιδιών και με εμάς και με το σχολικό περιβάλλον. Την παράνοιξα την παρένθεση, την κλείνω τώρα. Να σου πω κάτι, ναι. Ότι φέτος η αλήθεια είναι, να πούμε και ένα θετικό, ότι ανοίξαν τα σχολεία έγκαιρα, στην ώρα τους, στον αγιασμό. Το έχετε ακούσει ίσως όλοι από τις ειδήσεις. Πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, μάλλον δεν έχει γίνει ποτέ, ήμασταν όλοι την ημέρα του αγιασμού στα σχολεία μας, στις θέσεις μας. Όμως παρόλα αυτά, τα σχολεία είναι ακόμα στελέχωτα. Δεν έχει έρθει το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό ακόμα. Όταν λέω ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, εννοώ τους εργοθεραπευτές μας, τους ψυχολόγους μας, τους λογοθεραπευτές μας. Αυτό το προσωπικό δεν έχει έρθει ακόμα στα σχολεία, είμαστε μόνο οι εκπαιδευτικοί. Προσπαθούμε για το καλύτερο, μέχρι ελπίζω σύντομα να τους προσλάβουν και αυτούς. Μακάρι. Η τοπική κοινωνία, ο απλός κόσμος, υπάρχει πουθενά? Φυσικά. Μας βοηθάει πάρα πολύ η τοπική κοινωνία. Μας βοηθάει πάρα πολύ ο Σύλλογος ΑΜΕΑ που είναι στην Άξο. Ο απλός κόσμος. Από τα πιο απλά μέχρι να μας φέρει στο σχολείο τα παλιά παιχνίδια των παιδιών. Μέχρι τα πιο ή να βάλει στη σχολική επιτροπή, να έρθει μέσω της σχολικής επιτροπής να δώσει κάποια χρήματα για τα σχολεία ώστε να αγοραστεί εκπαιδευτικό υλικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους, την τοπική κοινωνία και όσους μας βοηθάνε για το καλύτερο και για τα παιδιά κυρίως. Κάπου εδώ σε αυτό το θέμα θα βάλουμε μία άνω τελεία, γιατί θα επανέλθουμε στην Παγκόσμια ημέρα ατόμων με ειδικές ανάγκες, που είναι στις 3 Δεκεμβρίου. Κλείσαμε, αυτό ήτανε. Μια ώρα πέρασε, καλό Σαββατοκύριακο θα ευχηθούμε σιγά σιγά. Κάπου εδώ θα κάνω την ανατροπή. Δεν θα κλείσω εγώ την εκπομπή σήμερα. Εγώ θα πω ότι ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τον Νικόδημο Λιανό. Καλό Σαββατοκύριακο από μένα και την Ξένια και θέλω να κλείσει η Ελευθερία, γιατί θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι. Μάρια, θέλω να σε ευχαριστήσω και εγώ πάρα πολύ για αυτή την ωραία πρόσκληση. Σίγουρα θα το επαναλάβουμε. Σου εύχομαι καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Χαίρομαι που κλείνω έτσι ωραία την πρώτη σου εβδομάδα με ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Το αφιερώνω στα παιδιά μας στο σχολείο και σε όλους εσάς.